Καλημέρα κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ένα χρονοδιάγραμμα δράσεων επεξεργάζεται το κυβερνητικό επιτελείο τόσο για το κλείσιμο της συμφωνίας σε τεχνικό και πολιτικό επίπεδο, αλλά και για τα βήματα της επόμενης μέρας. Με τη συγκεκριμενοποίηση των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος και τον χρόνο ένταξης της χώρας μας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης να αποτελούν από τα πιο σημαντικά του σημεία. Αυτά θα αποτελέσουν άλλωστε το έναυσμα, κατά τη θεώρηση του Μέγαρου Μαξίμου, για τη σταδιακή έξοδο της χώρας στις αγορές και την άρση της Οικονομικής Επιτροπίας. Οι εποχές είναι δύσκολες για τις business του πετρελαίου, αφού οι τιμές πώλησής του παραμένουν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Από την άλλη μεριά όμως έχει έρθει και η σειρά της Μεσογείου. Τα κοιτάσματα της Βόρειας Θάλασσας εξαντλούνται και η Ευρώπη διψά για αέριο και πετρέλαιο, αναφέρει σε συνέντευξη που έδωσε στο insider.gr ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού και Τεχνολογικού Ινστιτούτου, Μάριος Πατσουλές. Πρέπει να προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να βελτιώσουμε τις συνθήκες και να ξαναπροσελκύσουμε επενδυτές, προβάλλοντας με έξυπνο και μεθοδικό τρόπο το δυναμικό υδρογόν ανθράκων της χώρας μας, τονίζει χαρακτηριστικά. Νέο δίκτυο αρχιτεκτονικής οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι, Fiber to the Home, ανέπτυξε πιλωτικά όμιλος ΟΤΕ στον Δήμο Αθηναίων, παρέχοντας ταχύτητες ίντερνετ έως και 1 Gbps, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την κοινωνία του Gigabit. Στο πλαίσιο του πιλωτικού έργου, τα καλώδια χαλκού αντικαταστάθηκαν πλήρως από οπτικές ίνες έως και τα σπίτια των καταναλωτών σε επιλεγμένη περιοχή της Αθήνας. Έτσι, περίπου 50 ιδιώτες και επιχειρήσεις απολαμβάνουν σήμερα σύνδεση συμμετρικής ταχύτητας έως 1 Gbps εντελώς δωρεάν. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας, με το γενικό δίκτυμο να κυμαίνει τις 680,12 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,20%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις, στο insider.gr.